Το 1958 έγραψα τα ακόλουθα. Δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές διαφορές μεταξύ αυτού που είναι πραγματικό και αυτού που δεν είναι, ούτε του αληθούς και του αναληθούς. Δεν είναι απαραίτητο κάτι να είναι ή αλήθεια ή ψέμα. Μπορεί να είναι και τα δύο. Πιστεύω ότι αυτοί οι ισχυρισμοί εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα ως προς τη διερεύνηση της πραγματικότητας μέσω της τέχνης. Έτσι, ως συγγραφέας τους υποστηρίζω, αλλά ως πολίτης αδυνατό. Ως πολίτης οφείλω να αναρωτηθώ τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Η αλήθεια στο θέατρο πάντοτε διαφεύγει. Ολόκληρη δεν τη βρίσκεις ποτέ. Αλλά η αναζήτηση της είναι συναρπαστική. Η αναζήτηση είναι σαφώς ό,τι προηγείται της προσπάθειας. Η αναζήτηση είναι ο σκοπός. Τις περισσότερες φορές μέσα στο σκοτάδι προσκούρεις την αλήθεια. Συγκρούεσαι μαζί της. Ή ρίχνοντάς της μια φευγαλαία ματιά, βλέπεις μια εικόνα ή ένα σχήμα που μοιάζει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια, συχνά χωρίς να συνειδητοποιείς ότι συνέβη ακόμα και αυτό. Αλλά η πραγματική αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν υπάρχει μια αλήθεια στη δραματική τέχνη. Υπάρχουν πολλές που αντικρούονται. Συγκρούονται, αντικατοπτρίζουν η μία την άλλη, αγνοούν η μία την άλλη, κοροϊδεύουν η μία την άλλη, δεν βλέπουν η μία την άλλη. Μερικές φορές αισθάνεσαι για μια στιγμή ότι κρατάς την αλήθεια στα χέρια σου και αμέσως μετά γλιστράει μέσα από τα δάχτυλά σου και χάνεται. Συχνά με ρωτούν πώς συλλαμβάνω τα έργα μου. Δεν μπορώ να απαντήσω. Ούτε μπορώ να τα συνοψίσω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στα έργα μου συνέβη αυτό. Αυτά υπόθηκαν. Οι ήρωες έκαναν εκείνα. Τα περισσότερα έργα μου γεννήθηκαν από μία φράση, μία λέξη ή μία εικόνα. Τη συγκεκριμένη λέξη την ακολουθεί συνήθως μία εικόνα. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα από δύο φράσεις που εμπνεύστηκα ξαφνικά. Ακολούθησε η εικόνα και εγώ ακόμη αργότερα. Τα έργα είναι ο γυρισμός και η παλιοί καιροί. Η πρώτη φράση στον γυρισμό είναι «Τι το έκανε στο ψαλίδι». Κάποιος προφανώς αναζητούσε ένα ψαλίδι. Ρωτούσε τι απέγινε το ψαλίδι κάποιον άλλο για τον οποίο υποπτευόταν ότι πιθανώς και να το έκλειψε. Με έναν περίεργο τρόπο ήξερα ωστόσο ότι το πρόσωπο που ρωτάτε δεν δίνει δεκάρα για το ψαλίδι. Ούτε άλλωστε ο συνομιλητής του. Πάντα ξεκινώ ένα έργο ονομάζοντας τα πρόσωπα Α, Β και Γ. Στο έργο που εξελίχθηκε σαν γυρισμός, είδα έναν άντρα να μπαίνει σε ένα θλιβερό δωμάτιο και να ρωτά για το ψαλίδι έναν νεότερο του άντρα, καθισμένος σε έναν άθλιο καναπέ. Διάβαζε το υποδρομιακό φύλλο. Υποπτεύτηκα ότι ο Α ήταν ο πατέρας και ο Β ο γιος του. Αλλά δεν είχα καμία απόδειξη. Η αίσθησή μου πάντως επιβεβαιώθηκε αργότερα όταν ο Β μετέπειτα λέει στον Α, Μαξ, στη συνέχεια.
Παπά, σε πειράζει να αλλάξω θέμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τα χαρακτήριζε το δείπνο μας? Πώς ονομάζεται κάτι τέτοιο? Γιατί δεν αγοράζεις κάθε σκύλο? Θα ήσουν ιδανικός μάγειρας για σκύλους. Επομένως, εφόσον ο Β αποκαλεί τον Α μπαμπά, μου φάνηκε λογικό να υποθέσω ότι ήταν πατέρας και γιος. Επιπλέον, ο Α ήταν σαφώς ο μάγειρας, αλλά η μαγειρική του δεν φαινόταν να χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Αυτό σήμαινε ότι δεν υπήρχε μητέρα? Δεν ήξερα. Αλλά όπως είπα τότε στον εαυτό μου, η αρχή δεν γνωρίζει ποτέ το τέλος. Η πρώτη φράση στους παλιούς καιρούς είναι σκοτάδι. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχα καμιά άλλη πληροφορία για την εξέλιξη της πλοκής. Σκοτάδι. Ένα μεγάλο παράθυρο. Νυχτερινός ουρανός. Ένας άντρας, ο Α, με τα επιταντήλια. Και μια γυναίκα, η Β, στη συνέχεια Κέιτ, κάθονται και πίνουν. Χοντρό ή λεπτό? Ρωτά ο άντρας. Για τι πράγμα μιλούν? Μετά είδα να στέκεται στο παράθυρο μια γυναίκα, η Γάμα, Άννα αργότερα. Το φως που πέφτει πάνω της είναι διαφορετικό και εκείνη στέκεται με την πλάτη γυρισμένη. Τα μαλλιά της είναι σκούρα. Είναι μια παράξενη στιγμή η στιγμή της δημιουργίας προσώπων που μέχρι τότε δεν υπήρχαν. Ό,τι ακολουθεί είναι σπασμωδικό, αβέβαιο, μοιάζει με παρέστηση, ακόμα και αν μερικές φορές είναι καταιγιστικό. Η θέση του συγγραφέα είναι παράδοξη. Τα πρόσωπα που δημιουργεί δεν τον καλωσορίζουν, το αντιστέκονται. Δεν είναι εύκολο να τα βρει μαζί τους και είναι αδύνατον να τα ορίσει. Σίγουρα δεν μπορεί να τους επιβληθεί. Ως ενός σημείου παίζει μαζί τους ένα ατέλειωτο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, κρυφτό και τυφλόμυρα. Τελικά όμως συνειδητοποιεί ότι έχει να κάνει με ανθρώπους από σάρκα και οστά. Ανθρώπους με τη δική τους θέληση και ευαισθησία ο καθένας. Φτιαγμένος από συστατικά που του είναι αδύνατο να αλλάξει, να επηρεάσει ή να παραμορφώσει. Συνεπώς, η γλώσσα στην τέχνη παραμένει ένα εξαιρετικά αμφίσιμο πεδίο συναλλαγής. Κινούμενη άμμος. Τραμπολίνο. Μια παγωμένη λίμνη, τον πάγο της οποίας μπορεί να σπάσει ανά πάσα στιγμή ο συγγραφέας όταν βαδίζει επάνω του. Αλλά, όπως είπα, η αναζήτηση της αλήθειας είναι μια ατέρμονη διαδικασία. Δεν αναβάλλεται, ούτε ματαιώνεται. Οφείλεις να την αντιμετωπίσεις εδώ και τώρα. Μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ στήριξαν και σε πολλές περιπτώσεις εξέθρεψαν κάθε δεξιά στρατιωτική δικτατορία στον πλανήτη. Αναφέρομαι στις χώρες Ινδονησία, Ελλάδα, Βραζιλία, Παραγουάη, Αϊτή, Τουρκία, Φιλιππίνες, Γουατεμάλα, Ελσαλβαδόρ και φυσικά στη Χιλή. Δεν υπάρχει ούτε κάθαρση, ούτε συγχώρεση για τις ΗΠΑ μετά τον τρόμο που επέβαλαν στη Χιλή το 1973. Εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι σημειώθηκαν σε όλες αυτές τις χώρες. Συνέβησαν στα αλήθεια. Και για όλους αυτούς ευθύνεται η αμερικάνικη εξωτερική πολιτική.
Η απάντηση είναι ναι. Τα εγκλήματα των ΗΠΑ υπήρξαν συστηματικά, διαρκή, διεφθαρμένα, ανήθικα, αμήλικτα, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι μίλησαν για αυτά. Πρέπει να παραδεχτούμε την Αμερική για το εξής. Εξάσχισε μια κλινική χειραγώγηση κατά την άσκηση παγκόσμιας εξουσίας, ενώ την ίδια στιγμή υποδινόταν τη δύναμη του παγκόσμιου καλού. Είναι μια λαμπρή, ευφυής, επιτυχής πράξη ύπνωσης. Λέω ότι η Αμερική αναμφίβολα συνεχίζει να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη. Μπορεί να είναι κτηνώδης, αδιάφορη, περιφρονητική και ανηλεής, αλλά είναι επίσης πολύ έξυπνη. Σαν καλός έμπορος ενδιαφέρεται για το δικό της συμφέρον και το πιο ευπόλυτο αγαθό της είναι ο αυτοθαυμασμός της. Είναι νικήτρια. Ακούστε όλους τους Αμερικάνους προέδρους στην τηλεόραση να λένε τις λέξεις «Ο Αμερικάνικος λαός», όπως παραδείγματος χάρη στη φράση. Λέω στον Αμερικάνικο λαό πως ήρθε η ώρα να προσευχηθούμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του Αμερικάνικου λαού. Γι' αυτό ζητώ από τον Αμερικάνικο λαό να εμπιστευτεί τον πρόεδρό του και τις πράξεις που αυτός πρόκειται να αναλάβει για λογαριασμό του Αμερικάνικου λαού. Η ζωή ενός συγγραφέα είναι μια εξαιρετικά τρωτή, σχεδόν γυμνή δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να χύσουμε δάκρυα γι' αυτό. Ο συγγραφέας κάνει την επιλογή του και επιμένει σε αυτήν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται εκτεθειμένος σε όλους τους ανέμους, που κάποιοι από αυτούς είναι παγωμένοι. Είναι εκεί έξω μόνος του, επί ξύλου κρεμάμενος. Δεν βρίσκει καταφύγιο και καμία προστασία, εκτός κι αν λέει ψέματα. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, έχει φτιάξει τη δική του προστασία και όπως θα μπορούσε να πει κανείς, έχει γίνει πολιτικός. Αναφέρθηκα αρκετά στο θάνατο. Θα απαγγείλω τώρα ένα ποίημά μου με τίτλο «Θάνατος». Πού βρέθηκε το νεκρό σώμα? Ποιος βρήκε το νεκρό σώμα? Όταν βρέθηκε το νεκρό σώμα, ήταν νεκρό? Ποιος ήταν το νεκρό σώμα? Ποιος ήταν ο πατέρας ή η κόρη ή ο αδερφός ή ο θείος ή η αδερφή ή η μητέρα ή ο γιος του νεκρού και παρατημένου σώματος? Όταν παρατήθηκε, ήταν νεκρό το σώμα? Παρατήθηκε το σώμα? Ποιος το είχε παρατήσει? Ήταν γυμνό ή ντυμένο για ταξίδι το νεκρό σώμα? Τι σε έκανε να δηλώσεις το νεκρό σώμα νεκρό? Δήλωσες νεκρό το νεκρό σώμα? Πόσο καλά ήξερες το νεκρό σώμα? Πώς ήξερες ότι το νεκρό σώμα ήταν νεκρό? Έκλεισες και τα δυο του μάτια? Έθαψες το σώμα? Το παράτησες? Φίλησες το νεκρό σώμα? Όταν κοιτάμε σε έναν καθρέφτη, νομίζουμε ότι η αντανάκλασή μας είναι ακριβής. Αλλά αν μετακινηθούμε κατά ένα χιλιοστό, η εικόνα αλλάζει. Ουσιαστικά κοιτάμε μια ατέλειωτη σειρά αντικατοπτρισμών. Όμως, κάποιες φορές ο συγγραφέας οφείλει να σπάσει τον καθρέφτη
γιατί η αλήθεια μας κοιτά στα μάτια από την άλλη πλευρά αυτού του καθρέφτη. Πιστεύω ότι παρά τα τεράστια υπαρκτά εμπόδια, η ψήστη σημασία υποχρέωση που μας αφορά όλους εμάς τους πολίτες είναι να έχουμε ατρόμητη, απαρέγκλητη, άγρια πνευματική αποφασιστικότητα για να ορίσουμε την πραγματική αλήθεια της ζωής μας και της κοινωνίας μας. Είναι επιτακτική ανάγκη. Εάν μια τέτοια στάση δεν ενσωματωθεί στο πολιτικό μας όραμα, δεν έχουμε καμιά ελπίδα να αποκαταστήσουμε ό,τι σχεδόν έχουμε χάσει, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τέτοια περίπου ώρα φτιάχνω τσάι. Να. Όταν έρχεται. Να. Μόνο τις Πέμπτες. Να. Πριν έφτιαχνα τσάι τέτοια ώρα τις Τετάρτες. Όταν ερχόταν. Αλλά μετά το άλλαξε. Το έκανε τις Πέμπτες. Όνα, ναι. Από τότε που μετακόμισε, όταν ζούσε εδώ στη γωνία, ερχόταν πάντα τις Τετάρτες. Αλλά από τότε που μετακόμισε,
Έρχεται στο χασάπι τις Πέμπτες. Δεν βρήκε χασάπι στην καινούργια της γειτονιά. Έτσι, ε. Ή τέλος πάντων προτίμησε να μείνει στο παλιό της χασάπι. Κι εγώ σκέφτηκα. Άμα δεν βρίσκει χασάπι στην καινούργια της γειτονιά, καλά κάνει και έρχεται στο παλιό. Σωστά. Έτσι. Άρχισε να έρχεται τις Πέμπτες. Δεν ήξερα ότι έρχεται στο χασάπι τις Πέμπτες, ώσπου μια μέρα τη συνάντησα στο χασάπι. Μάλιστα. Δεν είναι η μέρα μου για το χασάπι. Εγώ δεν πάω στο χασάπι τις Πέμπτες. Ναι. Το ξέρω. Πάω τις Παρασκευές. Ναι. Εκεί είναι που βλέπω και σένα. Ναι. Και εσύ. Πας πάντα τις Παρασκευές. Πάντα. Πάντα. Αλλά έτυχε να χρειαστώ λίγο κρέας και ήτανε Πέμπτη. Δεν ήτανε Παρασκευή, όπως πάω κάθε εβδομάδα. Πέρασα μια μέρα νωρίτερα. Α! Μάλιστα. Και τότε έμαθα ότι δεν έβρισκε χασάπι στην καινούργια της γειτονιά. Γι' αυτό έρχονταν εδώ μια φορά την εβδομάδα στον παλιό της χασάπι. Μάλιστα. Έρχεται την Πέμπτη για να έχει κρέας το Σαββατοκύριακο. Της φτάνει ως τη Δευτέρα. Μετά, Τρίτη έως Πέμπτη, τρώνε ψάρι. Και υπάρχει και το κατεψυγμένο στο σούπερ μάρκετ αν θέλει να φάνε εκτάκτος κρέας. Σωστά. Έτσι τη συνάντησα και της είπα να έρχεται από εδώ όποτε πηγαίνει στο χασάπι. Κι εγώ θα της φτιάχνω τσάι. Και αυτό κάνει. Ναι. Είναι αστείο. Γιατί πάντα έρχονταν τις Τετάρτες. Ξέφυγε και λίγο το μυαλό μας από την κουβέντα. Τώρα δεν έρχεται. Έρχεται. Δεν έρχεται τόσο συχνά, αλλά έρχεται. Νόμιζα δεν έρχεται. Έρχεται. Δεν έρχεται τόσο συχνά. Απλώς. Μάλιστα. Κατάλαβα. Τέτοια περίπου ώρα φτιάχνεις τσάι. Όταν έρχεται. Μόνο τις Πέμπτες. Πριν έφτιαχνες τσάι τέτοια ώρα τις Τετάρτες. Όταν ερχόταν. Αλλά μετά το άλλαξε. Το έκανε τις Πέμπτες. Από τότε που μετακόμισε. Όταν ζούσε εδώ, στη γωνία, ερχόταν πάντα τις Τετάρτες. Αλλά από τότε που μετακόμισε, έρχεται στο χασάπι τις Πέμπτες. Δεν βρήκε χασάπι στην καινούργια της γειτονιά. 6:30 ακριβώς.
Παίρνα. Παίρνα, Βουίλς. Κάτσε. Κάτσε. Ευχαριστώ, κύριε Φίμπς. Πήρες το μήνυμά μου. Μόλις. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βουίλς, θες ένα πουρό. Όχι, ευχαριστώ. Δεν καπνίζω πουρά, κύριε Φίμπς. Στο θέμα μας, Βουίλς, άκουσα ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στο εργοστάσιο. Ναι, θα... ας το πούμε και έτσι, κύριε Φίμπς. Λοιπόν, τι στο διάολο συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω, κύριε Φίμπς. Μα αν δεν μου εξηγήσεις το πρόβλημα, πώς θα το λύσω. Να, απλώς οι εργάτες δεν... Τι να πω τώρα, σαν να στρέφονται εναντίον μερικών προϊόντων μας. Στρέφονται εναντίον. Φαίνεται πως δεν τους αρέσουν πια. Δεν τους αρέσουν. Πώς είναι δυνατόν. Έχουμε τα καλύτερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα σε όλη τη χώρα. Και είναι και οι καλύτερα αμοιβόμενοι εργάτες. Έχουμε τη φθηνότερη καντίνα σε όλη την κομιτεία του Yorkshire. Και κάθε μέρα με διαφορετικό γεύμα. Τους έχουμε αίθουσα μπιλιάρδου, σωστά. Έχουμε πισίνα για όλο το προσωπικό. Και αίθουσα να ακούνε και μουσική. Και παρόλα αυτά μου λες ότι είναι δυσαρεστημένη, ε. Οι εργάτες είναι ευγνώμονες για τις παροχές. Τα προϊόντα είναι που δεν τους αρέσουν. Wills, Wills. Είναι τα ωραιότερα προϊόντα. Μια ζωή ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ξαναδεί ωραιότερα. Κι όμως, κύριε. Και ποια δεν τους αρέσουν. Τι να πω τώρα. Ο παπαγάλος, για παράδειγμα. Παπαγάλος. Γιατί, τι έχει ο παπαγάλος. Δεν τους αρέσει καθόλου. Ναι, τι δεν τους αρέσει. Μάλλον η όψη του. Του παπαγάλου. Μα είναι τέλεια. Τελειότατη. Ούτε να τον δούνε. Κατάπληκτος. Δεν είναι μόνο ο παπαγάλος, κύριε. Είναι κι άλλο. Ο μουφαδόρος με τα σαγόνια. Ο μουφαδόρος. Έχεις δει, Βουίλς, πιο καταπληκτικά σαγόνια. Υπάρχουν σαγόνια και σαγόνια, κύριε Φίμπς. Το ξέρω πως υπάρχουν σαγόνια και σαγόνια. Μπορείς όμως να μου βρεις καλύτερο μουφαδόρο με σαγόνια. Δεν θέλουν να ξέρουν καν την ύπαρξή του. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Συνέχισε, Βουίλς. Δεν χρειάζεται να μου κρύβεις πράγματα. Λυπάμαι για αυτό που θα σας πω, αλλά αντιπαθούν τον πρεσαδόρο. Τον Μπρεσαδόρο! Αυτό είναι γελίο. Και τι έχουν εναντίον του Μπρεσαδόρου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τον βλέπουνε και παθαίνουνε. Το ίδιο και με το κλαπέτο. Τι! Και με τη φαγούνα και με το τροχάρι και με τον ηλεκτροσυγκολητή. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Και τρέμουνε μόλις σκεφτούνε το πιπίνι από το κατσαβίδι της τσέπης. Το πιπίνι! Το πιπίνι μου! Μισούν όλα σας λέω, όλα! Και το μαντάτορα και το αντιμόχλιο και τον κινητήρα, το ανεμιστήρα και τις βάνες του αγωγού και τα μπουλόνια της ματσόλας και τα ολόκληρα πριτσίνια και τα μισά πριτσίνια. Όχι όμως και το καμάρι μου, τις πιανόλες μου. Τις μισούν και φυσικαίνονται τις πιανόλες σας. Και τα εμβολοκυτόνια και τα πιστόνια και τους κατσαπρόκους και τα μυτοτσίπιδα και τις γκαζόμετσες και τα ρακορόκλειδα με χερούλι. Όχι τα ρακορόκλειδα χωρίς χερούλι. Και χωρίς χερούλι. Χωρίς χερούλι. Και με χερούλι. Με χερούλι. Με χερούλι και χωρίς χερούλι. Χωρίς χερούλι. Με χερούλι και χωρίς χερούλι. Με χερούλι και χωρίς χερούλι. Ναι και χωρίς. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Τα καλά. Η χαρά του εργάτη είναι η δημιουργία. Και καλά, δεν τους αρέσουν τα προϊόντα μας. Δεν θέλουν όμως να δημιουργήσουν κάτι. Θέλουν. Τι πρόβλημα. Κύριε
Σε έχω μιλήσει για τη γυναίκα με το γαλάζιο φόρεμα. Τη γνώρισα στην Καζαμπλάνκα. Ήτανε κατάσκοπος. Κατάσκοπος με γαλάζιο φόρεμα. Αυτή η γυναίκα ήταν πράκτορας μιας άλλης χώρας. Είχε μάλιστα και ένα τατουάζ. Ένα πελεκάνο. Όλη της η κοιλιά καλυμμένη από τον πελεκάνο. Θα μπορούσε να κάνει τον πελεκάνο να διασχίσει το δωμάτιο προς το μέρος. Με τα πόδια μπρος. Στο πλάι. Στα τέσσερα. Με τον πισινό τουρλωμένο. Όπως γούσταρες. Ο αυτοέλεγχος εκείνης της γυναίκας ήταν πραγματικά υπεράνθρωπος. Αλλά φυσικά, μόνο η γυναίκα θα μπορούσε να τον έχει. Κάτω από το φουστάρι της φορούσε κομπινεζόν. Κάτω από το κομπινεζόν ο πελεκάνος. Το χιόνι έγινε λασπόνεο. Θα έπεσε θερμοκρασία. Θηλυκιά για τα γούστα σου. Είσαι. Ή μήπως νομίζεις πως θα έπρεπε να είμαι πιο θηλυκιά. Όχι. Ίσως θα έπρεπε να είμαι πιο ερενοπή. Όχι φυσικά. Νομίζεις πως είμαι υπερβολικά θηλυκιά. Όχι. Αν δεν σ' αγαπούσα τόσο πολύ, δεν θα έχει σημασία. Θυμάσαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Νύχτα, στην παραλία. Και όλος εκείνος ο κόσμος. Και τη φωτιά που ανάψαμε. Και τα κύματα. Και την ομίχλη. Και το φεγγάρι. Και το σπρέι για τα κουνούπια. Και όλοι χορεύανε. Χοροπηδούσανε. Γελούσαν. Κι εσύ στεκόσουν αμίλητος. Με την άσπρη σου βερμούδα. Και κοιτούσες επίμονα. Έναν πύργο στην άμμο. Το φεγγάρι ήταν πίσω σου, ήταν γύρω σου, ήταν μπροστά σου. Σε πλημμύριζε, σε κατάπινε.
Και εσύ... Και εσύ ήσουνα... διάφανος. Φωτεινός. Σαν φάρος. Κι εγώ... Κι εγώ έμεινα άφωνη, άλαλη. Το νερό ανέβαινε πάνω στα πόδια μου. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Και έμεινα ακίνητη. Ασάλευτη. Οι ματιές μας συναντήθηκαν. Κράτησα το βλέμμα σου. Και μέσα στα μάτια σου... πόθος. Φθηνόδη. Διεκδικητικός ο πόθος, τολμηρός, ξεδιάντροπος, ζώδης, αμήλικτος. Κι εγώ κι εγώ έμεινα μαρμαρωμένη, υπνοτισμένη, ακίνητη, άφωνη. Αράχνη, πιασμένη σε ιστό. Ξέρεις ποιον μου θυμίζεις. Μου θυμίζεις τον... τον Whipper Wallace. Τότε τον παλιό καλό καιρό τριγύριζε παρέα με έναν άλλο τυχοδιώκτη, τον... τον Peters. Μπαμπούλα Peters τον λέγαμε. Ναι, και θυμάμαι μια μέρα τον Whipper και τον Peters. Είχε μάλιστα και μια ουλή εδώ στα αριστερά του μάγου. Σίγουρα από καμπρά. Τους θυμάμαι και τους δύο στην όχθη του Εφράτη όταν φάνηκε ένας αστυνομικός. Τους πλησίασε και ο Βίπερ και ο Γουάλας. Κατρακυλήσανε στην όχθη του Εφράτη. Και ξαφνικά... ο αστυνομικός
Yes, sir. Τον Βίπερ και τον Γουάλας. Να τους ρωτήσει. Όλοι στις θέσεις σας, όλοι στις θέσεις σας, έλεγχος υποψηφίων, όλοι στις θέσεις σας, έλεγχος υποψηφίων. Υποψήφιος για την κοινή θέση, δεν είναι έτσι? Ναι, βεβαίως, ναι. Ναι. Είστε φυσικός? Ναι, βέβαια. Ξέρετε, το επάγγελμά μου είναι για μένα στάση ζωής. Καλώς. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής. Πρωτού εξετάσουμε τα προσόντα του υποψηφίου, τον υποβάλλουμε σε ένα μικρό τεστ για να διαπιστώσουμε την ψυχολογική καταλληλότητά του. Έχετε αντίρρηση? Όχι, για το Θεό, όχι. Θαυμάσια. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μπορώ να στερεώσω αυτό στο χέρι σας? Τι είναι αυτό? Ηλεκτρόδια. Ναι, βέβαια. Και τώρα τα ακουστικά. Πρωτότυπο. Και τώρα τα καλώδια στην πρίζα. Στην πρίζα, ε. Φυσικά, ναι. Και όλο αυτό είναι για να διαπιστωθεί η καταλληλότητά μου. Προφανώς. Και τώρα ηρεμήστε. Απλώς ηρεμήστε. Μη σκέφτεστε τίποτα. Εντάξει. Ηρεμήστε εντελώς. Ηρεμήστε. Ηρεμήσατε εντελώς. Θα λέγατε πως είστε υπερβολικά ευέξαπτο άτομο. Όχι, όχι υπερβολικά. Θα λέγατε πως είστε άστατος χαρακτήρας. Άστατος. Δεν θα έλεγα πως είμαι άστατος χαρακτήρας, βέβαια. Παθαίνετε κρίσης κατάθλιψης. Δεν θα έλεγα κατάθλιψη ακριβώς. Κάνετε βέβαια συχνά πράγματα που τα μετανιώνετε την άλλη μέρα. Που τα μετανιώνω. Πράγματα που τα μετανιώνω. Εξαρτάται τι εννοείτε όταν λέτε συχνά. Δηλαδή όταν λέτε συχνά... Σας παίρνουν συχνά σε αμηχανία οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Οι άντρες. Οι άντρες. Θα απαντούσα στην ερώτησή σας για τις γυναίκες. Σας παίρνουν συχνά σε αμηχανία. Αμηχανία. Οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Οι άντρες. Οι άντρες. Θέλετε χωριστή απάντηση και για τα δύο μαζί? Μετά τη λήξη της εργασίας σας αισθάνεστε ποτέ κουρασμένος, ταραγμένος, εκνευρισμένος, οργισμένος, χαμένος, κακοδιάθετος, απογοητευμένος, κατακερματισμένος, ανίκανος να συγκεντρωθείτε, ανίκανος να κοιμηθείτε, ανίκανος να φάτε, ανίκανος να μείνετε καθιστός, ανίκανος να μείνετε όρθιος, ράθυμος, ξαναμένος, έκφυλος, γεμάτος πόθους, γεμάτος λαγνία, γεμάτος ενεργητικότητα, γεμάτος τρόμους, άδειος από ενεργητικότητα, τρόμους, πόθους. Νομίζω πως είναι δύσκολο να διευκρινίσω. Κάνετε εύκολα απειλή, είστε γενικός υπαθής. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Υποφέρετε από εξέματα, ατονία, δερματοπάθειες, είστε παρθένος.
Ορίστε. Είστε παρθένος. Με φαίνεται σε δύσκολη θέση μπροστά σε μια κυρία να... Είστε παρθένος. Ναι, για να πω την αλήθεια είμαι, δεν μπορώ να το κρύψω. Εντελώς. Εντελώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάμ.